Γεια σας παιδιά, Τζοτάξ εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο στο κανάλι και σήμερα έχουμε μετά από καιρό πάλι Wicked League gameplay. Δυστυχώς δεν κατάφερα να παίξω από το δικό μου account γιατί δεν πρόλαβα να μπω Wicked League, αλλά έπαιξα κάποια παιχνίδια από το account ενός φίλου μου, όπου τώρα βλέπετε εδώ πέρα την ομάδα του. Έπαιξα λοιπόν κάποια παιχνίδια, 3-4 παιχνίδια βασικά έχω παίξει μέχρι στιγμής και τώρα αρχίζετε εσείς τώρα να βλέπετε τα highlights από τα παιχνίδια αυτά. Γενικότερα είναι μια καλή ομάδα η οποία έχει, έχω ξαναπαίξει μαζί της, αν θυμάστε σε ένα παλιό βιντεάκι, και αποφάσισα να παίξω εκεί μερικά παιχνίδια, οπότε την Πέμπτη όπως θα δείτε θα έχουμε rewards από το δικό του Ultimate Team και ίσως έχουμε και κάποια δικά μας rewards από Division Rivals αν αποφασίσω να πάρω τα πακέτα. Αν πάρω τα λεφτά δεν υπάρχει λόγος να δείξω κάτι, εκτός και κάνουμε κάποιο marquee matchup, κάποιο SBC ή κάτι παρόμοιο τέτοιο. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε εδώ πέρα το πρώτο παιχνίδι. Είχα λοιπόν το προβάδισμα, νίκαγα με 1-0, μου το έκανε 1-1. Μετά όμως απαντάω πάρα πολύ γρήγορα με την κεφαλιά του Βέρνερ. Γενικότερα μου έχει λείψει πάρα πολύ ο Βέρνερ, όσοι θυμάστε που τον είχα στην αρχή της Ultimate Team, δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα. Και μάλλον επειδή έχει μπει στο Food Swap Deal, θα τον φέρω μάλλον πίσω ως αλλαγή και θα τον βγάλω στο ημίχρονο αντί για το Falcao. Έτσι το έχω στο νου μου, γιατί τώρα το κακό με την ομάδα μου είναι ότι έχει γεμίσει untradeables και δεν μπορώ να κάνω πολλές αλλαγές. Έχω Ντιμπελέ, Γκνάμπρι, Εμπαπέ, Παγιέτ, Falcao, Ντεπάι. Πραγματικά όλη η ομάδα μου είναι untradeable πλέον, εκτός από την άμυνά μου. Οπότε στην επίθεση δεν μπορώ να αλλάξω πολλά πράγματα στο βασικό σχήμα, οπότε μπορώ να φέρνω σε αλλαγή το Werner. Και ίσως αν προλάβουμε να πάρουμε και τον Πέπε, έχω τεφτάβαλο νομίζω και αυτός, για αλλαγή του Mbappé. Όπως βλέπετε εδώ πέρα το πρώτο παιχνίδι ήταν λίγο ωριακό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω παίξει μόνο 4 παιχνίδια με την ομάδα του. Θα παίξω και λογικά άλλα 1-2 για να το πάω gold, gold 3. Και μετά ο φίλος μου ότι νικήσει, θα δούμε κατά πόσο θα φτάσουμε. Η Gold 2 ή Gold 3 φαντάζομαι θα μείνει το account, δεδομένου τα παιχνίδια που έχουμε αφήσει. Τέλος πάντων, εδώ πέρα βλέπετε με τον Ιμπρέμοβιτς κάνω το 5-3 στο 68. Και γενικότερα κατάφερα να νικήσω τον αυτόν τον αντίπαλο, αν και δεν ήταν τόσο. Ήταν πραγματικά αξιότιμος αντίπαλος. Θα δούμε εδώ πέρα να βλέπετε στο 93. Μου το έκανε 5-4, αλλά δεν μπόρεσε να. Εντάξει, δεν προλάβανε κιόλας να κάνει κάτι άλλο. Οπότε νικήσαμε το πρώτο μας παιχνίδι. Σχετικά εύκολα μετά από κάποιο σημείο να μπορεί να πω την αλήθεια, αν και ήταν ένας καλός αντίπαλος. Πάμε τώρα στον δεύτερο αντίπαλο. Όπως θα δείτε. Εδώ πέρα, εντάξει, έχει μια πολύ τίμη ομάδα, αρκετά καλή ομάδα. Απλά το θέμα είναι ότι όπως δείτε το gameplay ήμουν αρκετά καλύτερος του. Εντάξει, τώρα δεν το καταλάβω ότι είσαι μόνο από αυτά τα goal, αλλά ήμουν πραγματικά αρκετά καλύτερος του. Ξεκινάμε εδώ πέρα με τον goal του Ibrahimovic και κάνουμε το 1-0. Αλλά μετά, ενώ είχα την κατοχή, είχα πάρα πολλές φάσεις, δεν μπορούσα να βάλω goal για κάποιο λόγο. Πραγματικά δεν ξέρω, ήταν. Δεν μπορούσα να μπει. Η μπάλα δεν έμεινε στα δίχτυα. Πραγματικά. Εδώ πέρα στο 24 με πέναλτι. Τώρα δεν θυμάμαι, αυτός τώρα έβαλε και τα δύο γκολ του, τα έβαλε με πέναλτι στην κανονική διάρκεια. Και είχε και ένα τρίτο πέναλτι το οποίο το έπιασα, δηλαδή είχε συνολικά 3 πέναλτι στην κανονική διάρκεια και έπιασα το ένα, μου έβαλε τα άλλα δύο, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω το ένα δεν το έχω βάλει, γι' αυτό σας το λέω από τώρα. Εδώ όπως θα δείτε τώρα έχουμε πάει στο 75 και με τον Owen με ένα perfect time shot κάνει το 2-1 στο 76. Ενώ είχατε κάτι την κυριαρχία σε όλο το παχύνι πραγματικά. Μετά όμως εδώ πέρα έχω με τη μία, με όσο τι έκανα kick off glitch μπορώ να πω, με ένα ωραίο passing game. Βλέπετε δηλαδή και η άμυνα του είναι τόσο καλή πραγματικά, δεν ξέρω πώς δεν έβαζα goal. Κάνω με τη μία το 2-2 με το Milinkovic-Savic. Τώρα που το λέω μπορεί το τρίτο πέναλτι που μου βάλε να είναι στην παράταση. Θα δούμε τώρα μαζί, δεν θυμάμαι και εγώ ακριβώς. Ναι, στην παράταση έγινε, να βλέπετε εδώ πέρα. Στο 96. Το δεύτερο πέναλτι είχε γίνει στην κανονική διάρκεια το οποίο είχα πιάσει και τώρα πήγαμε στην παράταση και με το τρίτο πέναλτι καταφέρνει να το κάνει 2-3. Μετά στρέψα λίγο τα περιθώρια στο 110. Θα δείτε όμως με τον Owen. Κάνει γενικά ο Owen μου βάλει 4 γκολ νομίζω. Αν όχι 3 σίγουρα, μπορεί και 4, δεν θυμάμαι. Και είναι 4-2 στο 111. Πραγματικά όμως δεν τελείωσε το παιχνίδι έτσι. Πάρα πολύ ωραία σέντρα με τον Werner. Ibrahimovic. Κάνω το 4-3 στο 112, αμέσως δηλαδή, πολύ γρήγορη απάντηση. Και
και έχουμε ακόμα μια ευκαιρία για το 4-4, την οποία θα αξιοποιήσουμε όπως το δείτε. Με τον Βέρνερ στο 117, βλέπω πάει τον Ιμπρέμοβιτς και με παρομοιότυπο γκολ. Πραγματικά η κεφαλιά του Ιμπρέμοβιτς είναι το κάτι άλλο, πραγματικά πάρα πολύ καλός. Και έχει και κάποιο βασικό baseball, να το πω έτσι, δηλαδή δεν είναι τόσο κακός. Πάμε τώρα στα πέναλτι, ξεκινά εδώ, το βάζω με τον Σαλάχ. Αυτός με τον Παλούτα το πιάνω. Και στα πέναλτι πρέπει να είχα νικήσει, όπως θα δείτε. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Έχω το προβάδισμα με 2-0. Το βάζει με τον Owen, νομίζω. Μετά με τον Ιμπρέμοβιτς το βάζω κι εγώ. Έχω το 3-1. Εδώ το χάνει και εδώ πέρα πραγματικά πρέπει να είχα νικήσει. Αλλά έκανα τεράστιο τσόκ, πραγματικά τεράστιο τσόκ. Βλέπετε, το χάνω με τον Boateng, μου το βάζει με τον Willian. Και μετά με τον Chan το έχω στο κέντρο και το πιάνει. Και μετά ουσιαστικά σαν να είμαστε σχεδόν πάλι από την αρχή, μου το βάζει. Νομίζω το βάζω αυτό με τον Goretzka. Το βάζω, ναι. Εδώ αν το πιάνει έχει τελειώσει, δεν το έπιασα όμως δυστυχώς. Γενικότερα τα βάρει και πολύ στο κέντρο, αλλά δεν, εγώ δεν καθόμουν στο κέντρο, γιατί δεν το περίμενα τόσο πολύ. Το βάζω εδώ πέρα. Μετά μου το βάζει και αυτός πάει στο κέντρο όπως βλέπετε και εδώ πέρα το χάνω νομίζω. Το χάνω στο βάζω στο κέντρο και το χάνω και εδώ πέρα μου το βάζει νομίζω και τελειώνει και τελειώνει το παιχνίδι. Πραγματικά πάρα πολύ άδικο, πραγματικά πάρα πολύ άδικο game. Και έτσι είχα τώρα μία νίκη και μία ήττα σε δύο παιχνίδια. Τέλος πάντων, εδώ πέρα έχω ξεχάσει να σας δείξω την ομάδα του αντιπάλου όπως βλέπετε, αλλά γενικότερα έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Βασικά, όχι τόσο. Βασικά ψέματα, όχι τόσο καλή. Είχε δηλαδή για τα δεδομένα πλέον που έχουμε φτάσει, είχε ναι, εντάξει, μια αρκετά καλή ομάδα. Ήμασταν εδώ πέρα λοιπόν στην αρχή όπως βλέπετε. Είχε Βίγια, είχε Νταβίτ Λουίς, Φάσπακ, Σόκρατες 91. Είχε μια αξιότιμη ομάδα πραγματικά. Εμείς όμως ξεκινάμε ωραία με τον Βέρνερ. Εντελευόμαστε μια κόντρα και κάνουμε το 1-0. Πραγματικά το πόσο μου είχε λείψει ο Βέρνερ δεν περιγράφεται. Αυτός είναι 88, εγώ θα πάρω τον 87 μάλλον. Για μένα για τα λεφτά της η καλύτερη κάρτα striker στο παιχνίδι. Πραγματικά. Μετά με τον Σόκρατες. Που έχει ένα τρομερό σου, τον έχω δοκιμάσει πολλές φορές σε draft. Κάνει το 1-1 στο 41. Εδώ πέρα έχουμε πάλι. Αν μου το βάζει εδώ πέρα από το ημίχρονο, λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, δυστυχώς κάνει το 2-1 με το Βίγια. Το να τρώσει 2 γκολ προς τέλος του ημίχρονου και ειδικότερα στο 45 είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο, γιατί εκεί πέρα που είσαι καλά. Μετά αυτά τα δύο γκολ σε πάνε πάρα πολύ πίσω. Αλλά εμείς τελικά μπορούσαμε και να κάψαμε. Κακό σου του Βέρνερ, αλλά με τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ωραία πάσα. Ο Βέρνερ αυτή τη φορά το βάζει, κάνει το 2-2. Μετά στο 68 η αμυνά το έχει ανοίξει κάπως με τον Τσάν. Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, πολύ ωραίο σουτ, δύσκολο σουτ κιόλας. Αλλά η μπάλα μπήκε και κάνουμε το 2-2 στο γύρω στο 60 νομίζω ήταν. Εδώ πέρα όπως βλέπετε έχει ανοίξει καλή αμυνά του με ένα ωραίο passing game. Βγαίνει ο Σαλάχ μόνος του, το οποίο ήταν αλλαγή, τον έβαζε το δεύτερο ημίχρονο και κάνω στο 2-4 στο 75. Και κάπως έτσι ουσιαστικά τελείωσε και τυπικά το παιχνίδι. Και εδώ πέρα. Δεν τελείωσε βασικά νομίζω. Το πράγμα μου το βάζει. Ναι, μου το έβαλε. Είχαμε ακόμη λίγο δράση. Δράση, α πούμε, εντάξει. Είχα μια πίεση ουσιαστικά για να κρατήσω την νίκη. 3-4 ήταν στο 85. Και κάνω εδώ πέρα αυτό το λάθος, αλλά ευτυχώς δεν το πλήρωσα. Και όπως βλέπετε παιδιά, έχω 13 νίκες. Θέλω σε 5 παιχνίδια μία νίκη για να πάω γκολ 3, 2 νίκες για να πάμε γκολ 2. Θα παίξω άλλο παιχνίδι σίγουρα εγώ και τα θα τα αφήσω στον φίλο μου. Θα δούμε, οπότε γκολ 3 ή γκολ 2 θα τα έχουμε rewards. Αλλά στα την 5η, από ό,τι έχω ακούσει θα είναι καλύτερη of the week. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα έχει. Και παιδιά, επειδή το βίντεο ήταν μόνο 8 λεπτά μέχρι στιγμής, είπα να κάνουμε και ένα τραφτάκι. Οπότε πάμε να παίξουμε ένα τραφτάκι από το account του. 4-3-3 λοιπόν σύστημα και μας δίνει με τη μία Captain Maradona, πάρα πολύ ωραία. Είπαμε στο right winger. Εντάξει, για το pick αυτό που είναι τόσο άσχημο, δεν μας χαλάει καθόλου ο Malcolm. Εδώ πέρα τι έχουμε. Εντάξει, Lewandowski, μέχρι στιγμής από overall καλά πάει. Άμα εδώ πέρα κάνει Mar. Μας δίνει η Del Piero. Ωραία. Εδώ δεν είναι το pick βέβαια. Παίρνουμε τον Arthur βέβαια γιατί κάνει perfect link με τον Malcolm. Και εδώ τίποτα ιδιαίτερο. Παίρνουμε τον Guardado. Γενικά εντάξει, μέχρι είναι και τόσο άσχημο μέχρι στιγμής. Για να δούμε αν μπορούμε να χτυπήσουμε κανένα 92 αυτή τη φορά. Εδώ παίρνουμε Jordi Alba, μια χαρά. Δεν είναι καλό το pick δυστυχώς. Παίρνουμε τον Sanchez. Ούτε εδώ πέρα είναι καλό. Πάντα ξεκινάει καλά τον draft συνήθως και μετά μας τα χαλάει πάρα πολύ. Πραγματικά έτσι γίνεται τελευταία. Εδώ πέρα παίρνουμε τον Μάριο Γκάσπαρ.
Εδώ πέρα παίρνουμε τον Μπέγκοβιτ. Εντάξει, 87 rating δεν έχω μεγάλε ελπίδε. Πρέπει να μα δώσει τρελά πράγματα στο πάγκο για να γίνει κάτι. Παίρνουμε το Σέστιν, εντάξει, 80 overall δεν λέμε όχι. Για να προχωρήσουμε εδώ πέρα έχουμε τον. Να πάρω πικέ, θα πάρω ένα, είναι πιο safe. Πιστεύω έχουμε Ζόρντι Άλμπα, έχουμε τον Άρθουρ και τον Μάρο Γκάσπαρο. Οπότε παίρνουμε πικέ, δεν αξίζει ο Κουλίμπαλι. Με εδώ να πάρουμε. Α, Βίκτορ Ρουίζ, ωραία, εδώ chemistry τουλάχιστον. 88 rating κατά το chemistry. Το μόνο που θέλουμε τώρα είναι high rated players. Μπα και πάμε κανένα 91. Για να δούμε, παίρνουμε Νάνι. Εδώ είναι κάνω το selection. Κοιτάξτε το flare, που, το, αυτό που έχει πίσω-πίσω, και κοιτάξτε μου δίνει μόνο 86 πέπε. Δεν ξέρω, το γάνει τη συχνά τελευταία και δεν ξέρω γιατί. Όταν το ξεκίνησα να παίζω τόσο πολύ draft πριν από ένα χρόνο δεν ήταν έτσι. Από ένα χρόνο τι λέω, πριν τα Χριστούγεννα περίπου εννοώ, συγγνώμη. Δεν ήταν έτσι. Τέλος πάντων, εδώ πέρα. Oh. Να πάρω Μέση καλύτερα γιατί έχω ήδη Jordi Alba για left back. Ενώ Μέση αντικαταστά καλύτερα τον Malcolm. Μας δίνει και Thiago Silva και Mendy, εντάξει, και να πάρουμε πάνω κάτω το ίδιο είναι, παίρνουμε το Silva. Λογικά 1.89-1.90 θα πάει, οριακά βασικά κιόλας, πιστεύω, για να δούμε. Μας δίνει πέρα Coutinho, γενικότερα δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο το draft αυτό τελικά. Τελευταίο pool, μα εντάξει, μας δίνει ένα Scholes για τελευταίο pick. Τον βάζουμε εκεί πέρα. Το θέμα τώρα είναι ότι έχουμε 99 rating όμως, αλλά πιστεύω με το manager θα πάει 100. Αλλά και πάλι 89 είναι, αλλά πιστεύω θα πάει 90 φαντάζομαι. Όχι ότι έχει και μεγάλη σημασία, αλλά εντάξει, έτσι, για τα προσχήματα ας πούμε. Malcolm, νομίζω πήγαινε 90, πήγαινε 90. Και, μήπως πάει 91, δεν νομίζω. Πολύ δύσκολο το βλέπω. Ναι, 90, αν μας δώσει και το manager το 1 chemistry βέβαια, για να δούμε, αν θα μας το δώσει. Μας έδωσε ένα Πολωνό, ωραία, μας το έδωσε. Οπότε αυτά παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, μια γραφή αν είστε καινούργιοι στο κανάλι. Και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.